Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Χωρίς να θέλω να το κάνω πιο διαδραστικό την παρουσίαση από ό,τι πρέπει να είναι, πόσοι από εδώ έχετε ακούσει για την πρωτοβουλία επιχειρήσεις.gr από τον ΟΤΕ? Κάντε ένα. Okay, για να δω και το κοινό με το οποίο έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από τους συνομιλητές μου. Άκουσα πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα και λεπτομερή θέματα για θέματα τεχνολογίας, για θέματα online και για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την online τους παρουσία. Αυτό που έρθουμε να πω εγώ με αυτή την παρουσίαση, θέλω να εστιάσω κατά κύριο λόγο στο εξής απλό fact. Δεν είναι όλοι στο ίντερνετ. Πρέπει την τεχνολογία που είναι ένα εργαλείο για να τις δώσουμε αυτό το social χαρακτήρα που θέλουμε να τις δώσουμε, καταρχήν να μάθουμε όλους να μπορέσουν να την προσεγγίσουν και να την χρησιμοποιούν. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτό που θέλω να σας μείνει και θέλω να σας μεταδώσω από αυτή την παρουσίαση είναι δύο πράγματα, που το ένα είναι λίγο παράγωγο του άλλου. Το πρώτο είναι ότι η τεχνολογία ή τέλος πάντων το ίντερνετ και η παρουσία στο ίντερνετ πρέπει να γίνει για όλους, για να μπορέσει να έχει αυτό το προσθετικό effect που έχετε δει σε όλα αυτά τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείστε. Και το δεύτερο είναι, για να γίνει για όλους, πρέπει να γίνεται εύκολα. Και να γίνεται εύκολα και να δίνει αξία στον τελικό χρήστη. Θα το δούμε λοιπόν παρακάτω. Ελπίζω να καταφέρω να σας πείσω γι' αυτά. Αυτό που σας έλεγα, δεν είναι όλοι στο ίντερνετ, δεν έχουν όλοι παρουσία στο ίντερνετ, είτε με ένα απλό site, είτε με το οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε ότι εμείς σαν Ελλάδα είμαστε περίπου στο 61%. Ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27 είναι στο 71%. Άρα υπάρχει δρόμος να διανύσουμε και να μπορέσουμε να φέρουμε κι άλλο κόσμο και άλλες επιχειρήσεις στο ίντερνετ. Ποιες είναι αυτές? Αυτό είναι μια πολύ ωραία έρευνα που έκανε η Κοινωνία της Πληροφορίας και με πολύ ωραίο presentation τρόπο έδειξε ότι ουσιαστικά περίπου ένα 47% των επιχειρήσεων που είναι μικρομεσαίες, έχουν κάτω από 10 εργαζομένους, αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν παρουσία στο ίντερνετ. Αυτό ακριβώς το ποσοστό και αυτές οι επιχειρήσεις και στους κλάδους που βλέπετε από κάτω, με τα ποσοστά, είναι αυτό το κοινό το οποίο στοχεύαμε εμείς κάνοντας αυτή την πρωτοβουλία. Αυτούς ακριβώς ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ψηφιακή, μια ολοκληρωμένη παρουσία στο ίντερνετ. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά στοχεύαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είτε ανοίγουν τώρα την επιχείρησή του, είτε έχουν μια επιχείρηση και δεν έχουν σκεφτεί να μπουν στο ίντερνετ, γιατί για αυτούς ήταν κάτι πολύ δύσκολο, πολύ μακριά, μη συντηρήσιμο ή και πάρα πολύ πολύπλοκο. Αυτό λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά το δικό μας όραμα φτιάχνοντας αυτήν την υπηρεσία. Στο όραμα που έχουμε όλοι στον ΟΤΕ, προσπαθώντας να φτιάξουμε υπηρεσίες, στο μαζί είμαστε ένα. Αυτή ήταν η υλοποίηση αυτού του οράματος. Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε σαν το χρήστη, σαν τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία για να το κάνουμε εύκολο και προσπαθούσαμε ουσιαστικά να δώσουμε αξία στην επιχείρησή του, μιλώντας πάντα με όρους της επιχείρησής του και όχι με όρους το μέσο έσοδο ένα πελάτη, πόσο αριθμό χρηστών κτλ. Τι κάναμε λοιπόν? Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και παρουσία η επιχείρηση και ο ελεύθερος επαγγελματίας στο ίντερνετ. Για να γίνει αυτό, θεωρούσαμε ότι εννοείται ότι πρέπει να έχει ένα δικό του domain. Είναι πλέον η ώρα για όλους αυτούς να έχουν ένα δικό τους domain, για να έχει το ξεκίνημα, την ψηφιακή του ταυτότητα στο ίντερνετ. Μετά από αυτό, θεωρούσαμε ότι πρέπει να τον δώσουμε έναν εύκολο τρόπο να φτιάξει το site και ή το e-shop του. Γιατί ακούσαμε πολύ εδώ ότι στο κομμάτι του demand όλοι έχουμε μάθει και ζητάμε πράγματα online και οτιδήποτε, αλλά φαίνεται ότι στο κομμάτι του supply, όπως σας έδειξε και πριν, υπάρχει ένα gap το οποίο πρέπει να διανύσουμε για να έρθουμε να τα δέσουμε αυτά. Φτιάξαμε όμως, δεν σταματήσαμε εκεί, φτιάξαμε όμως και κάποια άλλα tools ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Tools για να προωθήσει ο οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας στην εταιρεία του και τη δραστηριότητα στο ίντερνετ. Φτιάξαμε tools με τα οποία μπορεί να φτιάξει online καμπάνια, την οποία μετά μπορεί να την τρέξει και να παρακολουθήσει και τα αποτέλεσματά της μέσω mail ή μέσω SMS. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φτιάξαμε μέχρι και εργαλείο στο οποίο μπορεί να φτιάξει την αφίσα ή την κάρτα ή την κορνίζα ή την προσφορά για την επιχείρησή του. Το οποίο είναι και σε τυπώσιμη μορφή έτοιμο και να τυπωθεί. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ξέρουμε ότι δεν θα ζήσει μόνο στο κομμάτι του ίντερνετ, αλλά ενδεχομένως έρθει και στο φυσικό κόσμο. Και όλα αυτά και το σημαντικότερο από όλα αυτά ήταν ότι, γιατί επειδή ξέραμε ακριβώς το κοινό που απευθυνόμασταν, τα κάναμε με ένα call center και με τεχνική υποστήριξη, το οποίο ήταν 24/7 δίπλα. Και δεν μιλάω για call center, το οποίο απλά παίρνετε τηλέφωνο, θα σας πάρει το όνομά σας και τελειώσαμε εκεί. Μιλάμε για εξειδικευμένους ανθρώπους που ξέρουν ακριβώς την υπηρεσία, ξέρουν ακριβώς τα βήματα και μπορούν να σας καθοδηγήσουν μέχρι το τέλος. Και από έρευνα που κάναμε στους ανθρώπους αυτούς, είδαμε ότι αυτό το χαρακτηριστικό της καθοδήγησης, να το πω έτσι, ήταν και από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. 5 λοιπόν απλά βήματα είναι. 5 απλά βήματα, εκ των οποίων και τα 2 κιόλας είναι το registration.
δυστυχώς. Τα άλλα τρία ουσιαστικά είναι να επιλέξεις το domain, να φτιάξεις το site σου και να μπορείς να δεις τα υπόλοιπα value added services. Αυτό λοιπόν είναι το site builder, το οποίο θεωρούμε ότι είναι user friendly γιατί είναι drag and drop και είναι πολύ διαισθητικό για πολλούς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα website το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μετά από 3 με 5 λεπτά ενασχόλησης και ίσως να λέω και πολλά. Εδώ είναι η πλατφόρμα που λέμε που σου έχει έτοιμο template για να μπορείς να φτιάξεις, να στείλεις mail και SMS προς τους τελικούς σου πελάτες. Και εδώ πέρα είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο που μπορείς να ανεβάσεις όλες τις επαφές σου και μέσω αυτό να χρησιμοποιήσεις, να τις γκρουπάρεις και να στέλνεις στους πελάτες σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών μηνύματα. Παράλληλα, επειδή είπαμε δεν θέλουμε να σταματήσουμε, αλλά θέλουμε να το κάνουμε 360 το experience, βάλαμε και την αυτόματη καταχώρηση στο 11888, γιατί πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν καν ούτε αυτό το κομμάτι, αυτό το βήμα για να μπορέσουν να προβληθούν. Άρα λοιπόν, για να δείτε λοιπόν ότι εκτός από τα 5 βήματα δεν σταματήσαμε εκεί, έχουμε δημιουργήσει και όλα αυτά εδώ τα βίντεο, που είναι video tutorials, τα οποία αφορούν και βοηθούν τον χρήστη να μπορέσει σε όλες τις φάσεις ζωής του, την ώρα που φτιάχνει το site, για να καταλάβει και να καθοδηγηθεί πώς πρέπει να το κάνει. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν έχουμε σταματήσει εκεί. Έχουμε μπει μέσα και στο κομμάτι το πώς πρέπει να μιλάει με τον πελάτη του. Για να μπορέσουμε να τον καθοδηγήσουμε, για να ξέρει ότι όταν αποκτήσει μια ψηφιακή παρουσία, αυτή η ψηφιακή παρουσία πρέπει να είναι decent και πρέπει να την προσέξει όπως προσέχει τη φυσική του παρουσία στο κατάστημά του. Σας έχω ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο, αν μπορούμε να το δούμε, από αυτό του τύπου τα βιντεάκια για να καταλάβετε τη λεπτομέρεια. Έχεις ήδη φτιάξει το site σου με την πρωτοβουλία του ΟΤΕ ή επιχείρησή σου.gr και περιμένεις με ανυπομονησία να δεις τις επισκέψεις του να αυξάνονται? Για να το πετύχεις, θα σε βοηθήσουν οι παρακάτω βασικές αρχές για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σου, ώστε να εμφανίζεται πιο ψηλά στην κατάταξη των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης. Η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης είναι ευρέως γνωστή με τον αγγλικό όρο Search Engine Optimization ή με τη συντομογραφία SEO. Βασικός κανόνας για το SEO είναι η σωστή επιλογή και χρήση των λέξεων κλειδιών στο site σου. Πόσο σημαντικές είναι όμως οι λέξεις κλειδιά? Ουσιαστικά, πρέπει κάθε φορά να τους δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, καθώς βάσει αυτών χαρακτηρίζονται τα πλέον βασικότερα στοιχεία του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Η εποχή που έπρεπε να καταφύγει σε παραδοσιακές μεθόδους για να προωθήσει την επιχείρησή σου ανήκει στο παρελθόν. Είναι όλα tutorials. Τα social είναι τρία διαφορετικά tutorials. Για τα καλά του κανόνες του παιχνιδιού της επικοινωνίας. Γιατί πλέον μπορείς, χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία, να στοχεύσεις ακριβώς το κοινό που θέλεις, να δημιουργήσεις θόρυβο γύρω από το όνομα της επιχείρησής σου, να αποκτήσεις ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες σου. Εδώ θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορείς να δημιουργήσεις την εταιρική σου σελίδα στο Facebook και να προβάλλεις μέσα από αυτήν το site της επιχείρησής σου που έχεις δημιουργήσει από το yourbusiness.gr. Σου ακούγεται δύσκολο. Και όμως δεν είναι. Έχετε μετρήσει τι τον ήχο να πες, δεν μας πειράζει. Η σωστή εξυπηρέτηση πελατών είναι το α και το ω μιας επιχείρησης. Γιατί μπορεί να κάνεις προσφορές και να ρίχνεις τις τιμές για να προσελκύσεις νέους πελάτες. Η ανάπτυξη της επιχείρησης σου εξαρτάται από ένα γεγονός. Να επιστρέφουν πελάτες σου ξανά και έχουμε κάνει και μέτρηση συγκεκριμένα για να δούμε πόσο τους βοηθάει. Μερικοί απλοί κανόνες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους πελάτες μας, μια έρευνα σε όλους τους πελάτες του Your Business, τους χρήστες, φάνηκε ένα 68% ότι χρησιμοποίησε τα video tutorials για να μπορέσει να χτίσει καλύτερα το site τους. Δηλαδή, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. 7 στους 10 δηλαδή ουσιαστικά νιώσαν ότι τους βοήθησε και το να ολοκληρώσουν το site τους αυτή η διαδικασία. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικά τα νούμερα που μας λες. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω πραγματικά είναι. Σημαντικά. Νομίζω ότι είναι. Πηγαίνοντας λοιπόν παρακάτω, είμαστε ένα χρόνο τώρα που έχουμε μετράμε αυτή την πρωτοβουλία και έρχοντας πίσω στο slide που είδαμε με την κοινωνία της πληροφορίας, αυτό που δείχνουμε εδώ και θέλω να σας μείνει είναι ότι πλέον έχουμε μέσα εγγεγραμμένους στην υπηρεσία χρήστες από όλα τα επαγγέλματα. Βλέπετε ότι έχουμε από κατασκευές, από εμπόριο, παιδική ένδυση, γυναικεία, έχουμε υπηρεσίες, έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, υδραυλικούς, έχουμε όλων των ειδών τα επαγγέλματα που πιθανότατα πριν δεν μπορούσαν να μπουν. Και φυσικά, αυτό είναι και το ευχάριστο, έχουμε όλες τις γεωγραφίες. Και μιλώντας για όλες τις γεωγραφίες, θέλω να πάω γρήγορα, περνώντας τα testimonial, που είναι ουσιαστικά τι είπαν οι πελάτες, και βλέπετε αυτά τα δύο πράγματα που σας είπα, το χρήσιμο και το εύκολο. Λοιπόν, περνώντας αυτό, θέλω να σας δείξω αυτό το βίντεο, για να σας δείξω και να σας αποδείξω στην υπερβολή του, πώς μπορούν να ξεκλειδωθεί ένα δυναμικό από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ένα δυναμικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να βοηθήσει περαιτέρω σε όλους μας και στην αγορά. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Είμαστε στη Διποταμία Καστοριάς, τελευταίο χωριό κατοικημένο στα σύνορα της Αλβανίας. Όλα είναι δικά μας προϊόντα, φρέσκα, εντόπια, τόσο το αλεύρι που παίρνουμε από το μήλο. Τα υπόλοιπα υλικά είναι δικά μας. Προϊόντα κάνουμε τα παραδοσιακά ζυμαρικά που τα φτιάνανε οι γιαγιάδες μας, τα φέρανε από εκεί που ήρθανε και τα συνεχίζουμε. Περνάμε πολύ ωραία. Τρώμε και καμιά πιτούλα, καλαμπουρίζουμε, μαλώνουμε. Τα βρίσκουμε. Είναι όλα δεν μέσα. Όχι, δεν μαλώσαμε καθόλου. Εντάξει, δεν μαλώνουμε να κονταροχτυπηθούμε, αλλά εντάξει, έχουμε τις κόντρες μας, εντάξει, τις διαφωνίες μας. Είμαστε 10 γυναίκες, δεν μπορούμε όλες να συμφωνούμε σε όλα. Thereepihirisi.gr, έτσι. Αυτό σημαίνει να ασχολείσαι με τα business process του πελάτη. Φεύγω από το σπίτι και βρίσκομαι για λίγες ώρες εδώ με την παρέα και ξεφεύγω. Εγώ πάλι να πω. Αχ, με κούρασες. Η ιστοσελίδα θα μας βοηθήσει στο να μεγαλώσει λίγο η αγορά, η κίνηση του συνεταιρισμού. Κάτσε να θυμηθούμε, αγαπητή μας συνεταιρισμός. Μπορείτε να μας βρείτε. Μπορείτε να μας βρείτε. Στη διεύθυνση. Γεύσης.ακριτών. Και εδώ πέρα μπορούμε να στείλουμε μήνυμα στους πελάτες. Γράφουμε τον αριθμό. Τις γεύσεις Ακριτών έχετε ένα μήνυμα, κυρία Νικολαίδου. Είμαστε από το γυναικείο συνεταιρισμό Γεύσης Ακριτών. Μιλάμε για μια επιχείρηση στην Καστοριά. Νομίζω ότι είναι, αν δεν είναι αυτός ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης, δεν πρόκειται να βρούμε άλλη. Και νομίζω ότι αυτή η επιχείρηση υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δουλεύει το site της, δουλεύει και έχουν κερδίσει από αυτού του τύπου την ψηφιακή τους παρουσία. Και αυτό αποδεικνύει, νομίζω, αυτό που σας έλεγα από την αρχή, αυτό που θέλαμε να κάνουμε, ουσιαστικά να δώσουμε στην τεχνολογία σαν εργαλείο, να το δώσουμε σε όλους, όσο είναι το δυνατό περισσότερους, και να το δώσουμε απλά και εύκολα. Αυτό είναι, και αν σε αυτό προσθέσουμε το ότι ακόμα και τώρα είναι ένα χρόνο δωρεάν αυτή η συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία, νομίζω ότι αποδεικνύει το απλά και εύκολο που σας έλεγα από την αρχή. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ομολογώ ότι αν μου λέγανε κράτησε ένα πράγμα από όλη την ενότητα, θα κράταγα τα 2 λεπτά το βίντεο. Όχι γιατί είναι ΟΤΕ, αλλά γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέμε Tech, Cloud and Social. Αυτό είναι ακριβώς. Όλα σε ένα. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.